Συνεχίζοντας την αναφορά μας στους συνθέτες που υπέφεραν από κόφος, θα αναφέρουμε συνοπτικά τον Αλεξέι Λβόφ, που έζησε ως το 1870, πέθανε στα 71 του χρόνια και τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του ήταν κουφός, ενώ ο Ρόμπερτ Φραντς ήταν αξιόλογος γερμανός συνθέτης, αν και όχι τόσο γνωστός. Άρχισε να βυθίζεται στη σιωπή γύρω στο 1845, ενώ κουφάθηκε εντελώς στα 52 του χρόνια. Και τώρα πέραμε σε μια περίπτωση μιας πολύ σπουδαίας συνθέτριας και μουσικού, της Κλάρα Βικ Σούμαν. Ο πατέρας της Κλάρα, Γιοζεφίνε Βικ, έτσι ήταν το πλήρες της όνομα, ανέλαβε τη μουσική παιδεία της κόρης του από τα 5 της χρόνια. Σύντομα η Κλάρα Βικ έδειξε την κλίση της στη μουσική. Έπαιζε με εξαιρετική άνεση δύσκολα έργα, μεταγράφοντάς τα απευθείας κομμάτια σε διάφορες τονικότητες ή αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε γνωστά θέματα. Στα 9 της χρόνια η Κλάρα Βικ έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Gewandhaus της Λειψίας με επιτυχία. 12 ετών κάνει περιοδία στη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου συναντά τους μεγάλους συνθέτες Μπερλιόζ, Μέγερμπερ και Σοπέν. Οι συναυλίες της όμως ματαιώνονται λόγω μιας επιδημίας χολέρας και γυρίζει εσπευσμένα στη Γερμανία. Στα 13 της η Κλάρα έγραφε στο ημερολόγιο της: «Έχω αρχίσει να γράφω ένα κοντσέρτο. Δεν ήταν τα παιδιάστια λόγια ενός εφάνταστου κοριτσιού. Ήταν πράγματι ένα παιδί θαύμα και ως πιανίστρια και ως συνθέτρια». Ήδη στην πατρίδα της στη Λειψία είχε εμφανιστεί αρκετές φορές μπροστά σε έκπληκτους αριστοκράτες. Από αυτό της το έργο, το κοντσέρτο για πιάνο σε Λα Ελάσσονα, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η Κλάρα Βικ έμεινε στην ιστορία ως μια καλή πιανίστρια και ο σύζυγος του μεγάλου συνθέτη Ρόμπερτ Σούμαν. Γι' αυτό το όνομά της με τον οποίο αναφερόμαστε σε αυτήν σήμερα είναι Κλάρα Βικ Σούμαν. Το Σούμαν μάλιστα τον παντρεύτηκε χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της και παρά τις έντονες αντιδράσεις του. Μαζί με τον σύζυγό της γνώρισαν στον Ντίσσελντορφ τον νεαρό τότε Μπραμς. Η γνωριμία αυτή εξελίχθηκε σε μακρόχρονη και ειλικρινή φιλία. Σε ορισμένες βιογραφίες, μάλιστα, η φιλία αυτή ερμηνεύεται ως σφοδρός έρωτας μεταξύ Κλάρας και Μπραμς. Τα συμπεράσματα βγαίνουν από τη θερμή αλληλογραφία τους και από δημοσιεύματα του τύπου, χωρίς όμως να αποδεικνύεται κάτι συγκεκριμένο. Η Κλάρα ήταν η γυναίκα η οποία παίζοντας και γράφοντας μουσική αργότερα εξασφάλισε τα προστοζήν αφού η υγεία του συζύγου της επιδεινώθηκε σοβαρά. Η ίδια κάποια στιγμή άρχισε να χάνει την ακοή της, φτάνοντας μέχρι την πλήρη κόφωση. Με τη βοήθεια και την επιμέλεια του Μπραμς εξέδωσε τα άπαντα Σούμαν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τρίο σε σόλ ελάσσονα που έγραψε η ίδια. Thank you.
πρόβλημα εγκοής αντιμετώπιζε και ο Μπέντριχ Σμέτανα. Πρόκειται για το γνωστό Τσέχο συνθέτη με τη χαρακτηριστική εθνική μουσική, τον οποίο χτύπησε η μοίρα διπλά. Υπέφερε αποκόφωση, αλλά τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε επιπλέον τρελαθεί. Πέθανε στα 60 του σε άσυλο φρενοβλαβών. Υπήρξε ένα παιδί θαύμα, αφού στα 5 του χρόνια συμμετείχε στην εκτέλεση ενός κουαρτέτου του Χάιντν. Στα 6 του έπαιζε πιάνο μπροστά σε κοινό και στα 8 χρόνια του άρχισε να συνθέτει. Θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης τσέχικης μουσικής. Ο Σμέτανα ήταν φίλος του Λίστ και της Κλάρας Βικ. Από τα γνωστότερα έργα του ήταν «Η πουλημένη μνηστή», από το οποίο θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα, και «Η πατρίδα μου». Στο τελευταίο μάλιστα περιλαμβάνεται και ο γνωστός Μολδάβας.
Ο Γκαμπριέλ Φορέ ήταν μαθητής του Σενσάνς. Αργότερα έγραψε ότι στο δάσκαλό του χρωστούσε τα πάντα. Ανήκε στους συνθέτες που δεν επηρεάστηκαν από το πνεύμα της εποχής τους, αφού στα 50 του χρόνια δεν είχε γράψει ακόμη ούτε όπερα ούτε συμφωνικό έργο. Ο Φορέ είναι γνωστός για το ότι τα περισσότερα έργα του είναι επηρεασμένα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Πελέας και Μελισάνθη, Πινελόπη, η γέννηση της Αφροδίτης, αλλά κυρίως για το διάσημο Ρέκβιεμ το οποίο έγραψε. Ο Γκαμπριέλ Φορέ κουφαινόταν σταδιακά από το 1910 μέχρι τα 75 του χρόνια. Επειδή αρκετές φορές σε αυτήν την εκπομπή έχουμε ακούσει αποσπάσματα από την Αφροδίτη, την Πινελόπη, τη Μελισάνθη, αλλά και το Ρέκβιεμ, σήμερα διάλεξα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σουίτα Ντόλι. Thank you.
Επιτροχάδιν θα αναφέρουμε μερικούς ακόμη συνθέτες σχετικά άγνωστους που είχαν πρόβλημα κόφωσης, όπως είναι ο Μπέρναρντ Ζουίρς, Ολλανδός παιδί θαύμα που έχασε την ακοή του σε μεγάλη ηλικία. Έζησε ως το 1924. Ο Πολ Ντιπέν χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Λούις Λόθαρ και άρχισε να χάνει την ακοή του από μικρή ηλικία, αλλά περιέργως, πολύ περιέργως, την ανέκτησε γύρω στο 1900. Ο Φρέντερικ Μέι ήταν Ιρλανδός, μαθητής του Βον Βίλιαμς και έχασε την ακοή του στη δεκαετία του 40 μετά τα 30 του χρόνια. Ενώ ο Πολ Βίτακερ ήταν σύγχρονος Βρετανός συνθέτης, ο οποίος υποφέρει από το ίδιο πρόβλημα. Τέλος, η αναφορά μας στους συνθέτες αυτούς θα είναι στον Βραζιλιάνο Ερνέστο Νάζαρετ. Ο Νάζαρετ, Βραζιλιάνος συνθέτης όπως σας είπα και πιανίστας ελαφράς μουσικής, έγραψε διάφορα ταγκό, βάλς, φονφόν, ενώ στα τελευταία του χρόνια πρέπει να πούμε πως είχε κουφαθεί εντελώς. Να δύο από τους χορούς του που έχει γράψει. Thank you.
Γκαμπριέλ Φορέ ήταν μαθητής του Σενσάνς. Αργότερα έγραψε ότι στο δάσκαλό του χρωστούσε τα πάντα. Ανήκε στους συνθέτες που δεν επηρεάστηκαν από το πνεύμα της εποχής τους, αφού στα 50 του χρόνια δεν είχε γράψει ακόμη ούτε όπερα ούτε συμφωνικό έργο. Ο Φορέ είναι γνωστός για το ότι τα περισσότερα έργα του είναι επηρεασμένα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Πελέας και Μελισάνθη, Πινελόπη, η γέννηση της Αφροδίτης, αλλά κυρίως για το διάσημο Ρέκβιεμ το οποίο έγραψε. Ο Γκαμπριέλ Φορέ κουφαινόταν σταδιακά από το 1910 μέχρι τα 75 του χρόνια. Επειδή αρκετές φορές σε αυτήν την εκπομπή έχουμε ακούσει αποσπάσματα από την Αφροδίτη, την Πινελόπη, τη Μελισάνθη, αλλά και το Ρέκβιεμ, σήμερα διάλεξα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σουίτα Ντόλι. Thank you.
Επιτροχάδη θα αναφέρουμε μερικούς ακόμη συνθέτες σχετικά άγνωστους που είχαν πρόβλημα κόφωσης, όπως είναι ο Μπέρναρντ Ζουίρς, Ολλανδός παιδί θαύμα που έχασε την ακοή του σε μεγάλη ηλικία, έζησε ως το 1924. Ο Πολ Ντιπέν χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Λούις Λόθαρ και άρχισε να χάνει την ακοή του από μικρή ηλικία, αλλά περιέργως, πολύ περιέργως, την ανέκτησε γύρω στο 1900. Ο Φρέντερικ Μέι ήταν Ιρλανδός, μαθητής του Βον Βίλιαμς και έχασε την ακοή του στη δεκαετία του 40 μετά τα 30 του χρόνια. Ενώ ο Πολ Βίτακερ ήταν σύγχρονος Βρετανός συνθέτης, ο οποίος υποφέρει από το ίδιο πρόβλημα. Τέλος, η αναφορά μας στους συνθέτες αυτούς θα είναι στον Βραζιλιάνο Ερνέστο Νάζαρετ. Ο Νάζαρετ, Βραζιλιάνος συνθέτης όπως σας είπα και πιανίστας ελαφράς μουσικής, έγραψε διάφορα ταγκό, βάλς, φονφόν, ενώ στα τελευταία του χρόνια πρέπει να πούμε πως είχε κουφαθεί εντελώς. Να δύο από τους χορούς του που έχει γράψει.